Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας, κύριε Ντάλη. Καλησπέρα. Τι γίνεται φέτος, να ξεκινήσουμε από τα γενικά, για να περάσουμε ύστερα στα ειδικά και αναφέρομαι στο θέμα της πρόσβασης που υπάρχει στα σύνορα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα γενικά. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, όπως απλά προαναφέρατε. Η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και φυσικά επηρεάσει και το δικό μας το νησί. Παρά τα αυτά, εμείς είμαστε ένας προορισμός εύκολα προσβάσιμος, τολμώ να πω ασφαλής, με ένα πλήρως εξοπλισμένο κέντρο υγείας, δίπλα μας το μεγάλο περιφερειακό νοσοκομείο της Καβάλας, με δύο λιμάνια με αρκετά δρομολόγια. Είναι, θα έλεγα, ένας προορισμός που ακόμη και φέτος, εν μέσω αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης, μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες του στιγμές χαλάρωσης και ευτυχίας. Παρά το ότι είναι αρχή του καλοκαιριού σχετικά, 1η Ιουλίου, καλό μήνα κιόλας, Δήμαρχε, ήθελα να σας ρωτήσω για τα νούμερα. Είστε ικανοποιημένος μέχρι τώρα από τους επισκέπτες που έχετε? Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κοινωνίας, ναι, φυσικά. Και την καθυστερημένη φυσικά έναρξη, τολμώ να πω ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Από την πρώτη κιόλας ημέρα έναρξης της καλοκαιρινής φετινής περίοδου της 15ης Ιουνίου, είναι πραγματικότητα ότι στο νησί μας καθημερινά καταφτάνουν τουρίστες κυρίως από βαλκανικές χώρες, στην πλειοψηφία τους από την Ρουμανία, οι οποίοι αυξάνονται αριθμητικά κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Από την Βουλγαρία είναι το ότι παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας? Ναι, είναι αλήθεια ότι η κατάσταση στη Βουλγαρία δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο καλά και να φαίνονται τα πράγματα, η κατάσταση παραμένει ρευστή με την πανδημία του κορονοϊού, ωστόσο εμείς είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Είχαμε και τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Μπορίσοφ, να συνιστά στους Βουλγαρούς πολίτες να μην έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές, να πηγαίνουν εντός της Βουλγαρίας. Εντάξει, αυτό είναι ζήτημα εσωτερικής πολιτικής. Θεωρώ ότι αυτό το κάνει για να κρατήσει τους πολίτες του εντός της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως είναι πραγματικότητα ότι και αρκετές χιλιάδες Βούλγαροι προτιμούν την Ελλάδα και ειδικότερα το νησί της Θάσης και τις διακοπές. Και φυσικά στον τόπο μας να σας πω ότι υπάρχουν και αρκετοί που έχουν και ιδιοκτησίες βουλγαρικές σπίτια. Και είναι αρκετοί. Έχουν αγοράσει δηλαδή σπίτια και υπόπεδα. Βέβαια. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπετε θετικά? Θεωρείτε ότι είναι θετική η εξέλιξη? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί να είναι αρνητικό σε κάθε περίπτωση? Όχι, ρωτάω. Αρνητικό πάντως δεν είναι σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Mm. Οι κάτοικοι, Δήμαρχε, είστε ήρεμοι, είστε ψύχρεμοι ή έχουν υπάρξει κάποιες εκδηλώσεις, κάποια αναστάτωση για τους... Όχι, δεν υπάρχει καμία αναστάτωση. Μέχρι και σήμερα στο Ισήμερο δεν έχει παρουσιαστεί κανένα κρούσμα του κορονοϊού. Απλά σας είπα ότι είναι έτοιμοι περισσότεροι επιχειρήσεις συνεχιστές και εξαρτητικές επιχειρήσεις και τα δυτικά επιχείρια καταλήματα από τα εγκαιριζόμενα και οι επιχειρήσεις της πίεσης. Περιμένουν τον κόσμο, έρχεται ο κόσμος. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι η ρευστή αυτή η κατάσταση δημιουργεί παράλληλα και αισθήματα αγωνίας. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό και δεν είναι κάτι που επικρατεί σε όλο τον κόσμο. Είναι σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα στους πολιτικούς οι οποίοι περιμένουν. Δήμαρχε, με ακούτε? Σας ακούω, ναι. Θα σας διακόψω. Μιλάτε με hands free, με ακουστικά, με τι? Ναι, με ακουστικά. Μιλάω, απλά είμαι πάνω στο πλοίο τώρα καθοδόν για το νησί. Άμα. Ίσως δεν έχουμε καλό σήμα. Ναι, προφανώς ο αέρας μας δημιουργεί προβλήματα. Ο θαλασσινός αέρας.
δεν έχω. Τώρα ακούγεστε πάρα πολύ καλά πάντως. Οπότε αν σας είναι εύκολο να επαναλάβατε τα όσα μας είπατε. Σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία αναστάτωση στην Στάσο, ωστόσο ένα αίσθημα αγωνίας υπάρχει όπως σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς οι οποίοι περιμένουν την τουριστική περίοδο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της ζωής. Ειδικότερα μέτρα όπως επιβάλλεται βεβαίως στις παραλίες σας, στις οργανωμένες. Ειδικότερα μέτρα έχουν επιβληθεί μέσω των συγκεκριμένων πρωτοκόλων το οποίο έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και τηρούνται κατά γράμμα. Μάλιστα. Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι ο γεωπολογητικός αέρας δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ στην συνομιλία. Μια τελευταία ερώτηση σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και οδηγούνται όλοι όσοι έρχονται οδικώς, οδηγούνται από το πέρασμα του Προμαχώνα. Αυτό, ναι, από ό,τι μας είπε, μας εξήγησε και ο κύριος Τσόνης προηγουμένως, δημιουργεί πρόβλημα γιατί αναγκάζει τους επισκέπτες και να κατανελώνουν περισσότερο χρόνο και να δαπανούν περισσότερο χρόνο και περισσότερο κόπο και βεβαίως είναι περισσότερα τα χιλιόμετρα, άρα και κάποιο μεγαλύτερο κόστος. Κοιτάξτε, τι γίνεται με αυτό? Όταν κλείνει μια πύλη εισόδου, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται πρόβλημα. Εμείς από αυτή τη συγκεκριμένη πύλη ως προορισμός δεχόμασταν την πλειοψηφία των Ρουμάνων τουριστών, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει κάποιο θέμα. Από εκεί και μετά, βέβαια, σεβόμαστε την απόφαση της κυβέρνησης, η οποία για να φτάσει, φαντάζομαι, στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, κάποιους λόγους θα έχει. Είχατε ακυρώσεις λόγω αυτού? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έγινε σήμερα. Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά θεωρώ πιθανό ότι αν αυτό συνεχιστεί θα υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις. Ναι. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε, Δημάρχε, ότι η Θάσος έχει αναβαθμιστεί με την έννοια ότι έχει πλέον μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες με πιο υψηλές υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών, και αυτό βέβαια αναβαθμίζει και τον τουρισμό τον οποίο δέχεται. Γίνεται μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι? Σε αυτή τη στιγμή έχει καταλήμματα και μεγάλα και μικρά, πάρα πολύ όμορφα, καινούργια. Δεν υπάρχει, να σας το πω απλά, πρόσκληση του ΕΣΠΑ ή του Λίντερ ή οποιοδήποτε άλλο προγράμματος και να μην υπάρχει μέσα επένδυση από το νησί μας. Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε ότι ο Ιθάσος είναι ένας τόπος τον οποίο επενδύουν. Ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών. Πόσα έχει? Πέντε αστέρων υπάρχουν. Πέντε. Ναι, είναι ένα κομμάτι που οφείλουμε όλοι στην Ελλάδα να προσελκύσουμε τους πλέον απαιτητικούς πελάτες. Και αυτό είναι κανόνας πλέον. Ήθελα να σας ρωτήσω, οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι, οι Βαλκάνοι, οι γειτονές μας, είναι ικανοποιητικοί ως πελάτες, ως τουρίστες? Κοιτάξτε, κάθε έθνος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και δεν έχουμε μόνο Ρουμάνους και Βουλγάρους, έχουμε και Σέρβους, έχουμε και Άγγλους, έχουμε και Γερμανούς, έχουμε και Αυστριακούς και Ολλανδούς και Ιταλούς. Κάθε ωστόσο έθνος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τις δικές του προτιμήσεις. Οπότε όλη αυτή η ομάδα των χωρών στο τέλος είναι ένα. Ο αέρας του Αιγαίου είναι και πάλι. Ποιοι τουρίστες θεωρείτε ότι δαπανούν περισσότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε? Όλοι οι τουρίστες δαπανούν αρκετά χρήματα. Μάλιστα. Οι πλέον αυτοί που επιθυμούν να καλοπερνάνε, εννοώ, οι πλέον όλοι, σας είπα, έχουν απαιτητικοί, τα δικά τους χαρακτηριστικά, τη δική τους ιδιοσυγκρασία. Άλλοι προτιμούν ακριβότερα ξενοδοχεία, άλλοι προτιμούν περισσότερες παραλίες,
άλλη στα εστιατόρια, άλλη στα μπαρ. Ναι, δεν είναι ανάλογα από τη χώρα που προέλευση. Κάθε έθνος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Με δεδομένα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, Δήμαρχε, και βέβαια το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο λόγω πανδημίας. Με δεδομένο όμως, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, τι κίνηση αναμένουμε στη Θάσο φέτος σε γενικές γραμμές και υπό την αίρεση ότι τα πάντα ανατρέπονται? Υπ' αυτές τις συνθήκες εμείς υπολογίζουμε ένα 40 με 50% της προηγούμενης χρονιάς. Μάλιστα. Σχετικά ικανοποιητικό σε σχέση με άλλα μέρη της χώρας. Ναι. Νομίζω ότι για κάτι περισσότερο, παρότι θα θέλαμε, δεν νομίζω ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν. Μάλιστα. Βέβαια, εδώ είμαστε οι Θάσος και οι Θάσοι πολίτες εδώ και περιμένουν τους τουρίστες. Αλλά επειδή μερικά πράγματα τα βλέπουμε γύρω μας πώς εξελίσσονται, γι' αυτό και ακριβώς οι προσδοκίες μας είναι σε αυτά τα ποσοστά. Αυτό σημαίνει ότι είτε μπορεί να ξεπεραστούν οι προσδοκίες σας, είτε λόγω κάποιας συγκυρίας να μην φτάσουμε το νούμερο των προσδοκιών σας. Ακριβώς. Ναι, είναι μια ρευστή κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε, λέω, το καλύτερο. Ναι, όλοι ευχόμαστε το καλύτερο και για το νησί σας αλλά και για όλη τη χώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.